Νινιούλη. Και ο άνθρωπος αυτός έγραψε ένα βιβλίο αυτοβιογραφικό, στο οποίο και τι δεν λέει μέσα. Συγκλονίζει ο πραγματικά. Αυτός, ο γιος της εννοείς, ο γιος, ο ζωγράφος. Ο γιος, ο ζωγράφος. Ναι. Στα 52 του λοιπόν είναι διακεκριμένος ζωγράφος στη Μεγάλη Βρετανία και γράφει μέσα στο βιβλίο του αυτό που λένε πολλοί, ότι τα παιδιά των διασύμων κουβαλούν και μια κατάρα. Δηλαδή, δεν είχα ποτέ, λέει, τη μητέρα μου στο πλευρό μου, δεν με μεγάλωσε ποτέ, ήμουν πάντα με ταντάδες, θυσίασε τα πάντα για την καριέρα της. Την δικαιολογεί ως ένα σημείο στη συνέντευξη που έδωσε στους Βρετανικούς Times, λέγοντας ότι αυτό είναι το τίμημα που πληρώνουμε όλα εμείς τα παιδιά, των ανθρώπων που δουλεύουν ασταμάτητα για πάρα πολλές δεκαετίες. Στο ίδιο βιβλίο όμως καταφέρεται κατά του πατέρα του. Ο Άντωνη Νιούλη, ο οποίος είναι, ήταν ηθοποιός, συγγραφέας, σεναριογράφος και τραγουδιστής στη Μεγάλη Βρετανία, κυρίως δεκαετία του 60 με σουρανούς, έμεινε για περίπου 10 χρόνια παντρεμένος με την Τζόαν Κόλινς, λέει ότι ο πατέρας του ήταν παιδόφιλος. Το περιγράφει μέσα στο βιβλίο πώς πάντα θεωρούσε φυσιολογικό ένας μεγαλύτερος άντρας να πλησιάζει παιδιά. Συγγνώμη λίγο. Μπορείς να μου εξηγήσεις τη διαφορά του παιδόφιλου με του παιδεραστή? Ναι. Υπάρχει διαφορά ή όχι? Τώρα δεν ξέρω στο μυαλό του καθενός πώς είναι. Στο μυαλό δικό μου δεν έχει. Δεν έχει διαφορά. Πώς το εξηγούνε, δηλαδή, ναι. τι λένε. Ίσως ο παιδόφιλος δεν φτάνει μέχρι το τελευταίο στάδιο που είναι του παιδεραστή, να προβεί στην ενέργεια δηλαδή. Και το περιγράφει, το έχει στο μυαλό του ή συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Εδώ λοιπόν λέει ότι ο πατέρας του γνώριζε ο ίδιος από πολύ νεαρή ηλικία ότι στο μυαλό του ήταν πολύ απελευθερωμένο αυτό, ότι ένας μεγάλος άντρας μπορεί να έχει σχέσεις με μικρότερα παιδιά. Είναι ένα κίνημα το οποίο εμφανίστηκε πριν από 20-30 χρόνια και έχει την έδρα του στην Ολλανδία, που μιλάνε ελεύθερα για την παιδοφιλία, που λένε ότι είναι δικαίωμα ενός παιδιού και δικαίωμα ενός μεγάλου, εάν θέλουν να συνευρίσκονται ερωτικά. Πράγματα που εμάς εδώ μας φαίνονται εξωγήινα, σε άλλες χώρες, σε άλλες πολιτείες, ίσως κάποιοι ανοίγουν μια τέτοια συζήτηση. Ο Νιούλη λοιπόν δεν διστάζει εδώ να καταφερθεί εναντίον του πατέρα, το οποίο βεβαίως δεν είναι στη ζωή και δεν μπορεί να απαντήσει σε όλα αυτά που περιγράφει. Μου κάνει εντύπωση όμως ότι σήμερα και περίπου 30 χρόνια μετά, 35 χρόνια μετά, βγαίνει και τα καταγγέλει αυτά σε ένα βιβλίο, το οποίο στον ελληνικό του τίτλο, όταν κυκλοφορήσει, θα είναι Ασυνόδευτος Ανήλικος. Και περιγράφει όλα αυτά που έζησε τη στιγμή που έχει φτιάξει τις σχέσεις του με την Τζόαν Κόλινς και το παιδί του μπορεί και βλέπει τη γιαγιά και θεωρεί ότι η Τζόαν Κόλινς ως ένα σημείο είχε και δίκιο για το ότι δεν ήταν στο πλευρό των παιδιών. Διότι εργαζόταν πάρα πολύ. Τώρα και δίκιο. Εντάξει, δεν ξέρω. Παιδί, τη δικαιολογεί πάντως. Παιδί της είναι, ας τη δικαιολογήσει. Η καρδιά του εκείνος ξέρει, αλλά όταν είσαι Τζόαν Κόλινς και τελικά κάνεις παιδιά, γιατί νομίζω ότι δεν είναι ότι τα έκανε όσο ήταν άγνωστη. Όχι, βέβαια. Νομίζω μπορείς να βρεις λίγο χρόνο. Ξέρω εγώ, άσε δύο ταινίες πίσω. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω τώρα. Εμένα αυτά μου μεταράζουν λίγο. Ξέρεις κάτι όμως, Ηλιάνα μου. Εγώ ξέρω ότι κρίνουμε, αλλά θα μας κρίνουν μια μέρα και τα γεγονότα. Βέβαια. Γιατί εμείς μπορεί να σκεφτόμαστε ότι τα καταφέρνουμε καλύτερα από κάποιους άλλους, αλλά κάτσε να δούμε τι θα πούνε τα δικά μας παιδιά. Θα τότε γιατί το λες μες αυτό για αυτή, να κάνε... Είναι τόσο όλοι. Απλό να λέμε να κάνει δύο ταινίες λιγότερο. Όχι. Να μου πεις να αλλάξει τελείως ζωή, ναι, αλλά και αυτό είναι εύκολο. Νομίζω δηλαδή ότι το δύο ταινίες λιγότερο θα αλλάξουν, θα άλλαζαν τη ζωή της γυναίκας. Ενδεχομένως, όπως λένε όλοι οι παιδοψυχολόγοι, ακόμα και μία ώρα την ημέρα να αφιερώνεις, αν είναι μία ουσιαστική ώρα, τα παιδιά δεν νιώθουν αυτό το συναισθηματικό έλλειμμα. Αυτό αισθάνομαι. Να σημειώσουμε, να έχουμε να τα λέμε αργότερα, γιατί θα έρθει η ώρα θα μας κρίνουν και θα μας πούν αυτά που στα δικά τους μάτια ήταν λάθος. Καλά, εννοείται, και δεν υπάρχει και μάνιουαλ. Μακάρι να υπήρχε, να το διαβάζαμε όλοι. Δεν το λες τότε τόσο απλά. Α, σε έκανε και ταινίες. Είναι, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ που ακούω ένα παιδί να δικαιολογεί όλες τις γυναίκες οι οποίες έχουν θυσιάσει. Δηλαδή, διαφωνείς ότι υπάρχουν γυναίκες οι οποίες θυσιάζουν εντελώς τη μητρότητα. Τη δικαιολόγησε ένα παιδί που σήμερα δεν είναι παιδί, είναι 52 χρονών πιο μεγάλος από όλους μας. Που σημαίνει ότι μπορεί το παιδί μέσα στα 17 του, στα 18 του, στα 15 του. Να ντάχωνε σε αυτή τη μάνα και να την κατηγορούσε με όποιο τρόπο, είτε ευγενικά, είτε να μην τη μιλούσε, είτε με τον οποιοδήποτε τρόπο. Αλλά σήμερα στα 50 του, που εργάζεται και αυτός και μπορεί να έχει κάνει τη δικιά του οικογένεια, ξέρει ποια είναι η πραγματικότητα στη ζωή. Όλοι θα θέλαμε να είμαστε με στο σπίτι μας, μαζί με τα παιδιά μας, μαζί με τον άνθρωπο που αγαπάμε. Εσύ πας τα άκρα. Ούτε εκείνος να δούλευε, ούτε εμείς να δουλεύαμε, κανείς να μην δούλευε, αλλά όλα να δουλεύανε ρολόι. Μα δεν γίνεται. Μα δεν γίνεται. Εντάξει, τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι το άλλο άκρο. Είναι η γνώμη. Νομίζω ότι είναι το άλλο άκρο. Μακάρι, δηλαδή, δεν λέω ότι για όλες τις γυναίκες είναι η μητρότητα του να είμαστε 24 ώρες 24 ώρες με τα παιδιά. Έτσι τα πέταγα και εγώ και έλεγα, αυτό, γιατί να γίνει, εκείνο.
Όσο μεγαλώνω, έχω μάθει να κλείνω το στόμα μου και να σκέφτομαι δύο φορές αυτό που θέλω να πω. Γιατί? Γιατί πολλές φορές αδικούμε τους ανθρώπους επειδή δίνουμε μια επεξήγηση του δευτερολέπτου. Ό,τι μας γίνει εκείνη την ώρα. Ναι, για σκέψτε λίγο καλύτερα. Για μπες και στη θέση του άλλου. Και οι δύο πλευρές έχουν δίκιο. Ναι. Και ποιο δεν είναι το σωστό, πού να το ξέρουμε. Δεν μιλάμε για μια άλλη οικογένεια. Δεν έχει μιλήσει και εκείνη. Τι όμως να πει δηλαδή, ότι. Αυτό σου λέω. Δεν έχει μιλήσει να πει ότι ναι, όντως αισθάνομαι ότι παραμέλησα τα παιδιά μου ή ότι αυτή είναι μια άδικη κατηγορία. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Ναι, εμείς οι δύο πόσες φορές έχουμε πει ότι όσο και να είσαι μαζί με τα παιδιά, πάντα αισθανόμαστε τύψη ότι θα μπορούσαμε να ήμασταν παραπάνω. Φυσικά. Ή καλύτερα. Ή να μην έχουμε τόσο πολύ πίεση, τόσο πολύ άγχος. Να μην γυρνάμε κάποιες φορές στο σπίτι που να λέμε έχω τέτοια υπερένταση που θέλω να ηρεμήσω για να μπορέσω να ξαναγίνω όπως πρέπει να είμαι για να μπω μαζί στα παιδιά μου μέσα. Εμείς